Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα μακιγιάζ για την άνοιξη. Πάμε να το δούμε. Θα χρησιμοποιήσω δύο διαφορετικά primer σήμερα. Το ένα είναι από Too Faced, το Hangover. Και το δεύτερο είναι από το W7 Prime Magic Camera Ready. Της W7 θα το χρησιμοποιήσω στην περιοχή που έχω λιπαρότητα, στην tough περιοχή, και της Too Faced στο υπόλοιπο μου πρόσωπο. Για foundation θα χρησιμοποιήσω της W7 το Singing in the Rain στην απόχρωση Buff. Για concealer θα χρησιμοποιήσω της W7 το Shape by the Gel στην απόχρωση Fair. Πριν βάλω κάποια πούδρα, θα κάνω contouring με την W7 Lift and Sculpt. Και θα χρησιμοποιήσω το μεσαίο χρώμα. Και για να σετάρω το πρόσωπό μου θα χρησιμοποιήσω της W7 το Banana Dreams Loose Powder. Και με το συγκεκριμένο Loose Powder θα το χρησιμοποιήσω ως bake κάτω από τα μάτια. Για bronzer θα χρησιμοποιήσω της Mia Makeup το Sun Kisses Glow.
Με την Banana Dreams θα το χρησιμοποιήσω ώστε να καθαρίσω από κάτω το contouring που έχω κάνει. Επειδή τα χείλη μου είναι πάρα πολύ άσπρα αυτή τη στιγμή από το foundation, θα χρησιμοποιήσω το Lip Twister της W7 στην απόχρωση Malbec για να τους δώσω λίγο χρώμα. Πάμε στα μάτια τώρα. Θα χρησιμοποιήσω για βάση από Makeup Academy την Fire Vixen το πρώτο χρώμα. Και μετά θα αρχίσω να δίνω λίγο βάθος στα μάτια, οπότε θα χρησιμοποιήσω από την ίδια παλέτα την απόχρωση νούμερο 3. Μετά θα χρησιμοποιήσω από την Delicious παλέτα της W7 αυτό το χρώμα και μετά αυτό. Είναι και τα δύο πορτοκαλί αποχρώσεις, το ένα είναι πιο ανοιχτό και το άλλο πιο κλειστό. Θα τις τοποθετήσω ακριβώς κάτω από την προηγούμενη σκιά. Θα πάρω τώρα ένα blending brush και θα πλυντάρω όλα μου τα χρώματα. Για το κέντρο του ματιού μου θα χρησιμοποιήσω από MAC, δεν θυμάμαι ποια παλέτα είναι, θα χρησιμοποιήσω το κίτρινο χρώμα αυτό εδώ. Θα πάρω ένα flat πινελάκι και θα το ψεκάσω με setting spray. Και με ένα μικρότερο flat brush θα χρησιμοποιήσω το πιο ανοιχτό κίτρινο που είναι μέσα στην παλέτα και θα το βάλω κοντά εδώ. Συνήθως άλλαξε γνώμη, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς το δίπλα χρώμα. Είναι ένα πορτοκαλί. Και με τον blending brush θα προσπαθήσω να πλεντάρω σιγά σιγά τα χρώματα.
Θα βγάλω τώρα το baking κάτω από τα μάτια. Και για κάτω από τα μάτια θα χρησιμοποιήσω από Too Faced το Eggnog Latte. Πρώτα θα χρησιμοποιήσω το Skinny Latte και μετά θα χρησιμοποιήσω το Central Perk. Θα βρέξω για ακόμα μία φορά το πινελάκι μου και θα πάρω το πρασινάκι Central Perk. Θα επιστρέψω πάλι στο skinny latte και θα το συνδέσω εδώ. Και επειδή ως συνήθως άλλαξα γνώμη, θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την τεράστια παλέτα από Sephora, το Color Festival. Θα πάρω από τα πράσινα χρωματάκια το πρώτο εδώ πέρα και θα τοποθετήσω εδώ. Θα πάρω ένα μικρό πινελάκι. Από την τεράστια πάλι παλέτα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το χρώμα, το τρίτο. Eyeliner δεν θα βάλω καθόλου, θα βάλω μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω την The Shock από YSL. Θα βάλω τα φρύδια μου με το Twist and Shape της W7 στην απόχρωση Brown. Και τώρα θα περάσω στο Rouge, θα χρησιμοποιήσω από W7 το Matte Me Blush στην απόχρωση Going Out. Για βλεφαρίδες θα χρησιμοποιήσω τις αγαπημένες μου, είναι από Ardell, είναι η 120 σέμι. Για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω τις Beauty Loop, το Too Much.
Και φυσικά έφτασε το αγαπημένο μου σημείο highlighter από Becca το Opal. Αυτό ήταν το βίντεο για το μακιγιάζ της Άνοιξης. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και δείτε κάτω στην περιγραφή που θα σας έχω αναλυτικά όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Just like money.